θα φάμε σήμερα, τι έχεις όρεξη? Κανονικά τι φτιάχνεις? Θα φτιάξω κάτι, θα βάλω και αυγά, θα βάλουμε και λιπαρά, θα βάλουμε και υδατάνθρακες. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο πρωινό, να μας πάει η μέρα. Κωνσταντίνα μου. Ναι. Κωνσταντίνα, θα κάνουμε μαμ. Έχουμε και λέω 5-7 κουταλιές δρόμι. Δεν βαριέσαι κάθε πρωί να φτιάχνεις αυτά? Καθόλου. Έτοιμος κάθε πρωί. Κοίταξε, τα περισσότερα, θα σου πω τώρα, τα περισσότερα από αυτά πρωινά είναι σχετικά εύκολα. Δηλαδή, μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να έχω φτιάξει 2 πιάτα. Με ένα με ομελέτα και ένα με oats, με βρώμι porridge. Οπότε είναι κάτι σχετικά μπαμπαμ. Και άμα το συνηθίσεις, είναι και κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις μετά από λίγο. Θερμίδες είναι περίπου 600 σίγουρα. Τι ώρα ξυπνάς? Ξυπνάω γύρω στις 7.30. 7.30 με 8 παρά. Λογική ώρα, ξέρω. Κρύο μπάνιο και τέτοια ή όχι? Κρύο μπάνιο όχι πάντα. Κάνω μερικές φορές, αλλά όχι πάντα. Να σου πω την αλήθεια, το δοκίμασα μία περίοδο για ένα μήνα. Με πήγε πολύ καλά. Πολύ καλά, με ξυπνήσε πολύ ωραία και το είχα κάνει νομίζω και μέσα στο χειμώνα το είχα δοκιμάσει. Η αλήθεια είναι ότι οπότε το έκανα, ξυπνούσα, ήμουνα μετά πολύ σαν να είχα πιει καφέ κατευθείαν. Εγώ έκανα ή αυτό ή έβγαινα στο μπαλκόνι με το μπουσελάκι για να το χειμώνα. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό. Θα ανοίξουμε κανάλι μαγειρικής με το αυτό. Σωστό. Φοβάσαι? Εμένα φοβάται. Τι φοβάσαι, με δέρμια να θέλει. Έλα, Τίτα. Θα έρθεις. Έλα πάνω. Φυλακέδε στο κομπά. Έλα, για κάτω λίγο εσύ γύρω-γύρω. Για ετοιμασέ το. Σηκώρθη, για ετοιμασέ το. Μπράβο. Ωραία, μπράβο το κορίτσι. Είχαμε καλό πρωινό, Κωνσταντίνα. Θα βάλουμε και στο φίλο μας τον David να φάει. Ε, θα βάλουμε και στον David να φάει. Όχι, δεν τρώει πολύ. Όχι, πολύ. Πόσο είναι η μικρή? 2. Να το αναπαιδεύσουμε αυτό. Πώς θα πάει η μέρα σου σήμερα, είπες? Σήμερα θα ξεκινήσουμε μετά το πρωινό. Θα πάω να κάνω 2 μαθήματα, personal training, και μετά θα ακολουθήσει η προσωπική μου προπόνηση. Πού θα γίνει? Στο EFL. Και μετά θα υπάρχει ένα διαλυματάκι, συνήθως το μεσημέρι πάντα ξεκουράζομαι. Είναι μια ώρα περίπου έτσι, 2 με 4, 2-3 με 5, που είναι λίγο νεκρή ώρα, γυρνάω σπίτι, τρώω, είμαι με την οικογένειά μου, ξεκουράζομαι. Και όπως καταλαβαίνεις, ο περισσότερος κόσμος το μεσημέρι δεν πολύ αθλείται. Οπότε είναι μια ώρα που μπορείς να ξεκουραστείς. Και μετά θα ακολουθήσει άλλη μία, όπως έγινε το πρωινό, άλλη μία από τα ίδια μέχρι το βραδάκι. Θα έχω τρέξιμο και μετά στη σχολή μου θα κάνω κάποια μαθήματα, ζιουζίτσου και MMA, όπου θα παλέψω και θα κάνω και εκεί την προπόνηση με τους δικούς μου, ας πούμε. Θα είναι ωραία μέρα, πολύ. Γεμάτη. Όχι πολύ εύκολη, αλλά είναι μια ωραία μέρα. Με τα πάντα, όπως βλέπεις. Θα σου έλεγα να παλέψουμε, αλλά μαζί μου τι να παλέψεις? Γιατί όχι, για όλους είναι. Σταμάτα, γιατί. Όλοι κάποτε δεν ξέραμε. Δεν σου δίνω αξία όμως. Αυτό θέλω να πω. Αφού όλοι μαθαίνουμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίξεις με κάποιον που ας πούμε κάνει 15-20 χρόνια ή οτιδήποτε για να μάθεις. Πάντα έχεις να μάθεις, και αυτό είναι και το ωραίο στις πολεμικές τέχνες, έτσι. Γι' αυτό όλος ο κόσμος που ασχολείται συνεχίζει να ασχολείται με αυτό και εν τέλει είναι ένα άθλημα, είναι κάποια αθλήματα που μπορούν να σε συνεπάρουν. Εκτός από το φυσικό, αλλά και πνευματικά. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πίτα, πίτα, μαμά! Πίτα. Δίντα, θες να κάνουμε μαμ? Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Όχι. Τώρα. Θα μπορούσα να φτιάξω και ένα πράσινο χυμό, αλλά δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε το βίντεο λίγα. Εννοώ, δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε το βίντεο. Αυτά τα κάνω μπαμ μπαμ, έτσι τώρα τα έχω κάνει αργά, μιλάμε, να ξέρω να τα κάνω πολύ πιο γρήγορα. Κωνσταντίνα, έτοιμη? Και Βασιλικούλα. Και κύριε David. Τώρα πόσο κιλά είσαι? 89. 90 max, 88 με 90 εκεί. Α, κοντά είσαι στα μέσα κιλά που είσαι. Καλά είναι, ναι. Πόσο είναι, 83 ή 4? Το όριο είναι 83,5. Αλλά εντάξει, πάνω από 90 δεν μπορώ, δεν είμαι με τίποτα. Είσαι χαμηλά σχετικά. Είμαι χαμηλά σχετικά και τα δύο. Θα μπορούσα να παίζω δηλαδή και τα δύο. Απλά εντάξει, σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε καλές διοργανώσεις και τα λοιπά, τώρα οι 84 είναι 95, 100. Και αλλάζει λίγο το πράγμα. Σε έχουμε δει, σε πολύ.
Κάτι Παύλο Κώστα, κάτι Περέιρα. Είναι όλοι τεράστιοι. Τα κιλά που χάνουν είναι πάρα πολλά. Έδειξες εδώ στον κύριο τι κάνουμε στο γυμναστήριο. Θα του δείξει λίγο ζιζίτσου. Τι κάνουμε στο γυμναστήριο. Πήγε τώρα το τσαράκι της. Γεια σου Κωνσταντίνα. Θα έρθει να μου δώσει ένα φυλάκι που φεύγει ο μπαμπάς. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Για δώσουμε ένα φυλάκι. Για να πήγαινε στη μαμακή στην πόρτα. Ευχαριστώ. Τα λέμε μετά. Καλημέρα. Εδώ το παντάζ είναι πιο πολύτιμο. Εντάξει. Αφήνεις παντάζ, ξαφανίζει η μηνία. Χρυσάφι. Χρυσάφι, ναι. Είναι. Αλλά πίσω κάτω 50 ευρώ και ένα παντάζ, το μετά θα πάμε. Εγώ ξέρω ότι έχουμε εδώ κάτι από το 2000 πριν την καραντίνα και ακόμα εδώ πρέπει να είναι. Αλέ μου, είσαι ζεστός. Ναι, όχι, μια χαρά, ναι. Ξέρω, θα σταλεμπορήσω να μου φτάσω. Το ξαναπεί αυτό. Ποιο? Να μου πεις ότι δεν φοράει κάτι από το ποδόνι. Δεν είναι σωστός. Ναι, ρε μαλάκα. Νόιζε, 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 νόιζε. Νόιζε, ξενόιζε. Γιατί, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ κάνουμε μικρά πιο πολύ στόχους. Καλά αυτό. Ένα σου. Άκου, ρε φίλε. Το θέμα, το πρόβλημα είναι πάντα οι καρποί και τα κότσια. Ναι. Κοίταξε, η Βέλκρο μετά από 5 μήνες χτύπημα για καρπούς δεν υπάρχει. Ναι, οκ. Okay. Απλά το κορδόν είναι πάντων. Ότι παρατηρείτε αθλητές MMA ναι. Σφίγγουν καλύτερα τους καρπούς από kickboxers ή όχι ότι είναι, ξέρεις. Ότι σημαίνει πάντα, παρατηρείτε ότι στρίβουν γιατί όχι λόγω του χτυπήματος. Γιατί το άλλο δεν το στρίβεις καλά, θα φύγει έτσι. Έχω τον Αντρέα κάθε μέρα έρχεται και να βάζει όλα. Κάθε μέρα. Ναι. Ωραία πήγες, ε. Καλά πήγαμε. Για αρχή. Για ζέσταμα. Τι άλλες. Τώρα πάμε για πάλεμα και ίσως και λίγο ground pound. Ανέλογος και τις ερέξεις των κύριων. Αλλά γενικότερα σχεδόν σε κάθε προπόνηση κάνουμε, ιδίως όταν ετοιμαζόμαστε για αγώνα MMA, όταν δηλαδή είναι κοντά περίπου στο μήνα, προσπαθούμε σε κάθε προπόνηση να έχουμε και στοιχεία του striking, όπως το έχει, αλλά και στοιχεία MMA, δηλαδή να παίξουμε λίγο fence μαζί με γάντια και χτυπήματα, είτε στο έδαφος πάλεμα και χτύπημα. Δηλαδή να είναι πιο specific στο MMA πάλι. Πάμε. Δεν περίμενες να χάσει ο Edwards. Ο Ουσμάν δεν θα χάσει ο Edwards. Όχι, το περίμενα. Εγώ είμαι σίγουρος θα κερδίσει ο Ουσμάν, είμαι σίγουρος. Όλοι μας. Εντάξει, υπήρξε ένας παράγοντας που το ζητήσαμε μετά από το κάναμε κουβέντα. Ότι
Όταν κάποιος έχει γίνει νοκάουτ και δεν είναι συνηθισμένος σε αυτό, είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει ψυχολογικά. Είναι κάτι λεπτομέρειες τέτοιες που δεν το σκέφτονται. Δηλαδή, ένας Παλαιστής πόσες φορές έχει γίνει νοκάουτ στη ζωή του, ο Ζουμάρ δεν έχει γίνει ποτέ. Σχεδόν καμία. Καταλαβαίνεις. Οπότε το γεγονός ότι βγήκε πρώτη φορά νοκάουτ είναι σίγουρο ότι τον επηρέασε ψυχολογικά. Ενώ ένα striker που έχει γίνει 50 φορές νοκάουτ είναι κάτι συνηθισμένο γι' αυτό. Δεν πιστεύω ότι ο νοκάουτ συνηθίζεται. Ένα στον κανένα. Ναι. Δεν με επηρέασε, έχει αλήθεια. Να έχει φάει άλλα 5. Νομίζω ότι θα με είχε επηρεάσει πιο πολύ. Ναι, κατάλαβε αυτό σου λέω τώρα. Αυτό είναι δίστατη άποψη. Αν έχει φάει άλλα 5, μπορεί και να μην το έχει αποκοπήσει τελείω. Δεν νομίζω ότι συνηθίζεται. Νομίζω ότι χειρότερα. Δηλαδή, εγώ βλέπω αθλητές υψηλού επίπεδου έτσι. Που όταν αθλητές που χτυπιούνται και τρώνε νοκάουτ και δίνουν, συνήθως ξανατρώνε. Όχι στο κάθε fight, αλλά π.χ. Βαντερλέι, ας πούμε, που είναι το στυλ του, ή ζεις ή πεθαίνεις ή πεθαίνω. Απλά είναι και το πόσο προσέχεις. Δηλαδή μπορεί να φας ένα νοκάουτ και να χτυπηθείς μετά από 6 μήνες πάλι, που αυτό θεωρώ ότι είναι το σωστό. Μπορεί να φας νοκάουτ και μετά από 3 εβδομάδες να μπεις. Ας πούμε τώρα περίεργα, με τον Μπλάκοβιτς μετά από κάτι μήνες. Τρεις μήνες μετά. Δεν είναι Τώρα το Μάρτιο. Και παίζει ένα μήνα περίπου. Παίζει Ιούλιο. Μπλάχοβιτς. Αυτό μάτσα με φωτιά, φίλε. Μπλάχοβιτς με Περέιρα. Βέβαια εκεί έχουν και το. Είναι το commission. Αν του κάνει αυτό, το commission βλέπει ότι κάνουν τα MRI του. Είναι όλα οκ, σημαίνει ότι είναι οκ. Ωραίο να φτιάξει. Άλλο είναι πολύ σκληρό. Ο Πολωνό δεν τρέχει ούτε ένα λόγο, φίλε. Ό,τι λέω είναι τα τσεκάρει όλα. Ενώ μπλάχο ότι πάει καλά με τα λάμινα. Είναι καλά με τα λάμινα που με επίτηδε. Γι' αυτό είναι ωραίο το μάτσα. Με τον Ακαλάφη αυτό έκανε, ρε. Τα δίνουμε στο καλάμι. Με ποιον? Με τον Ακαλάφη, τον Μπλάχο. Τα δίνουμε στο καλάμι, βγάλε να αντέξει μετά. Βρίσκει και το πάει εκεί κοντιστικό τόπο. Πολύ, πολύ power. Είναι σκληρό. Εμένα μου κάνει εντύπωση ο Πόριερ, φίλε. Που είχε φάει νοκάουτ παλιά, 2-3. Ναι. Και μετά ξαφνικά. Είναι και το νοκάουτ. Αυτό δεν έχει φάει και νοκάουτ που σβήνει. Έχει φάει μια φορά. Έχει φάει, δεν θυμάμαι. Από τον Τζόνσον. Α, το έχει δίκιο το παππιό. Ναι, έχει δίκιο. Αυτό ο Τζόνσον την έχει κάνει σε κάτι που φταράει. Έχει κάνει σε πολύ. Λέει είναι the best world fighter of UFC. Ο Τζόνσον απλά έχει τα ψυχολογικά του. Ναι, έχει τα ψυχολογικά του πιστεύω ο Τζόνσον. Γι' αυτό. Τώρα μπορεί εγγέιτσι, φίλε. Ματσάρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί πραγματικά. Έχει δει πώ μπλοκάρει ο Πόρε, πώ μπλοκάρει τα ψυχολογικά. Το Φιλισέλ, το αγαπημένο μου. Έτσι, ναι, αυτά τα έτσι, ναι. Είναι, εντάξει, τώρα το λέω. Να παλέψουμε.
πάω γονατιά. Όπως είναι. Έκλεισε τα μάτια και σώμα. Ο Λεός θα έρθει από πάνω στο πάω όλο. Γουστάρεις leglocks, ε. Γουστάρω και leglocks. Νομίζω κυρίως πιο πολύ on top, γκυλοτίνες και τρίγωνα. Και τρίγωνα από γκάρ, δηλαδή. Μου αρέσει να πυλώ με πόδια, ώστε να πηγαίνει για sweep. Ναι. Και αν κάτσει. Έχω... Αλλά στο όρθιο μου αρέσουν τα πόδια. Στο striking, πόδια, γόνατα, γουστάρω full. Είχα μια ερώτηση στο Instagram, αλλά ξέρω την απάντηση. Θα την κάνω. Γκί ή νογκί. Γκί ή νογκί. Ποιος ήταν αυτός. Ποιος, και καλά. Νογκί. Νογκί μου αρέσει πιο πολύ. Μου αρέσει και το γκί, το θεωρώ και πολύ ωραίο άθλημα. Αλλά κυρίως για MMA και για κάποιον που είναι έτσι λίγο πιο αθλητικός κτλ. Νομίζω ότι το νογκί είναι πιο αντιπροσωπευτικό. Αλλά και το γκί έχει μια χάρη. Αλλά και το γκί είναι ωραίο. Μου αρέσει martial art. Μου αρέσει πολύ. Δηλαδή και στο δικό μου γυμναστήριο έχω μαθήματα για παιδάκια, για γκί. Είναι πολύ καλό να ξεκινάνε. Να μάθουν και κάποιες αρχές, πειθαρχία, σεβασμό κτλ. Μέσα από τη στολή. Και για αρχάριους. Δηλαδή μέχρι κάποια ζώνη. Θα έλεγα μέχρι μοβ, μπλε με μοβ, είναι πολύ καλό για κάποιον, εάν θέλει όντως να μάθει jiu-jitsu, να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή να παίρνει κάποια στοιχεία, λεπτομέρειες από το ένα και κάποια από το άλλο, για να καταλάβει καλύτερα το άθλημα. Αυτή είναι η γνώμη. Αυτό έκανα και εγώ, αλλά και αυτή είναι η γνώμη μου γενικά για κάποιον που ξεκινάει jiu-jitsu. Άλλη μια ερώτηση που έκανε η Ρία. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Αυτός που είναι πάντα. Ο εαυτός μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Παιδιά, αυτός είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Άμα είστε εσείς καλά, ξέρεις, η προπόνηση πάει καλά, η προετοιμασία καλά και είστε καλά νου και σώμα, όλα θα είναι ok. Τι τρώμε εδώ? Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε προπόνηση, banana bread, φτιαγμένο από γυναίκα. Μη λέει ότι την ξεχνάω. Και eyes away. Έχω σήμερα, θα σου κάνω και βραδινό να κεράσω. Πρέπει να κάνεις προπόνηση όμως, φίλε μου. Τι θα κάνω. Είναι καλό, τσεκάρε. Μια πες τώρα πρόγραμμα. Τώρα πάω σιγά σιγά προς σπίτι. Φαγητό μεσημεριανό με οικογένεια. Λίγο ξεκούραση, λίγο ύπνος, που είναι και το καλύτερο recovery. Και μετά έχω μια μικρή προπόνηση cardio. Τρέξιμο που θα την κάνω στο στήπο μόνος. Και μετά γυμναστήριο, μάθημα σαν προπονητής και προπόνηση με τους αθλούμενους μου. Τα λέμε σχολή. Τα λέμε σχολή. Φιλιά, τα λέμε, μπρο μου. Ευχαριστώ. Παρασκευή σίγουρα. Τζαμπ, μπουμ, 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 μπουμ. Οπότε, όλα χιαστεί για να συνηθίζουμε τις γωνίες. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Πάμε. Εδώ βάζουμε και δεν ξέρουμε το κάνουμε, τα ξέρουμε. Να είστε έτοιμοι για να πάτε γιατί όχι ανοιχτά κάτω τα χέρια. Ναι, ναι, ναι. Λίγο πιο free, επειδή είναι μόνο εδώ, εντάξει. Το λέμε να συνηθίζετε. Πού θα ρίξει την προπονησούλα. Ε, τι σε δειράνε εδώ η δική μου, επειδή είσαι από το κουτακού. Ε, όχι, σου είπα να είναι καλή. Πλάι. Έτσι δεν είναι. Οπότε πάω κάτω από το πίσω, σηκώνεται. Από το timing, να βγω για take down. Hop, και να τελειώσει πάνω μετά. Εντάξει. Περήφανος. Περήφανος. Το μόνο σίγουρο. Πολύ ωραίο συνέστημα έχεις τα δικά σου παιδιά να γυμνάζονται, να προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι και εσύ να προσπαθείς να τους μάθεις να γίνουν καλύτεροι, ξέρεις, όλα τα, όχι μόνο εδώ μέσα, γενικότερα, μέσα και έξω από εδώ. Πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ ωραία ταυτόχρονα. Να σου πω, αν το άλλο βρήκαμε. Είμαστε στο κανονισμό, ελπίζω να μην ακυρωθεί κάτι αυτή τη στιγμή. Γιατί τελευταία δεν έχει πάει, να σου πω την αλήθεια. Έχουν γίνει κάτι ακυρώσεις. Αλλά νομίζω ότι τώρα είμαστε στο σωστό δρόμο. 9 Ιουλίου, West, Λαμία. Τι να, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα τα πούμε εκεί, παιχταράδες. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ανοίξτε από τη δίκη.